Τι είναι, ωραίο τυράκι αυτό. Ανοίξτε τηλεόραση, ανοίξτε τηλεόραση. Είμαστε μωρέ. Ανοίξτε τηλεόραση που σας λέω. Συγγνώμη Μάρκο, είμαστε στη μέση μιας πολύ σημαντικής συζήτησης εδώ. Αυτό γίνεται η προετοιμασία για μια ιδιότητα παράσταση. Καλέ, δεν λέει πως θα τη μουσική. Δεν είναι μόνος του Πέρσης και Θανάσης. Και ο Τζοβάνι και ο Τζίμις έχουν παράσταση. Παράσταση, τι παράσταση. Καλά δεν έχετε πάρει τίποτα. Θα κάνουν στριπτίζ να μαζέψουν λεφτά για το βίντεο κλαμπ. Να δουν ολόγινους τους γείτονές τους. Ποιος είπε ότι η κρίση δεν θα μας βγάλει όλους από τα ρούχα μας. Κανένας. Προετοιμάζεται τη μεγάλη στιγμή. Τώρα είμαι ο κανένας. Πέτρο μου, σε παρακαλώ, φώναξε τους να τους μιλήσουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Καλέ, μην το κατεπιέζετε, παιδί. Αφού βλέπετε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Βασιλική, Πετράκι, θα μας βρεις ένα καλό τραπεζάκι. Για σας, κύριε Παναγιώτα, έχω το καλύτερο. Εσύ στο μπαρ. Τόσο μακριά, δεν έχω τα γυαλιά, παιδί. Δεν θα δω τίποτα. Αρχίστε! Αυτές έχουν λυσιάσει εκεί πέρα. Θα μας βάλουν τα νούτρε, θα μας καταπιούνε, ρε. Δεν λες τίποτα. Ρε παιδιά, τι είναι, ο Τάκης δεν ήρθε. Α, δεν θα έρθει. Είναι με την Ηλέκτρα. Κόλωσε. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, θα τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Σκεφτόμουν μήπως να το απαυτώναμε, μήπως. Τι εννοείς, να παρατήσουμε και να πάμε σπίτι μας. Να σκύψουμε το κεφάλι και να παραδεχτούμε την ήττα μας. Να βάλουμε την ουρά στα σκελιά. Αυτό, αλλά με πιο λίγα λόγια. Εγώ παντός δεν κάνω πίσω. Τι είναι ο Θανάση, γιατί δεν σηκώνεσαι. Δεν μπορώ, με πιάσε λουμπάγκο. Και το έλεγα, ρε παιδιά. Δεν τις θέλουμε τις πρόβες, αυτά είναι μία και έξω τα πράγματα. Ο Τάκης δεν θα έρθει. Ο Θανάσης έπαθε λουμπάγκο, βγαίνει να το ακυρώσω. Πάπα, κάτσε ρε Τζίμι, τι να τα ακυρώσω, περίμενε. Ρε παιδιά, όλοι αυτοί και έξω έχουν έρθει για μας. Έχουν κόψει εισιτήριο για να μας δούνε. Α, ο Κωνσταντίνος έχει δίκιο. Βγείτε και κάντε το. Ας το κάνουμε. Να το κάνουμε. Να το κάνουμε γιατί είμαστε άντρες έτοιμοι για όλα. Ρε παιδιά, μήπως να μην τα βγάζαμε όλα. Και να είμαστε μόνο άντρες έτοιμοι. Μαρίτα, τι να κάνω τώρα που ήρθαμε, θα το απολαύσω. Λοιπόν, βγαίνω. Άλλα της πέρασε ο Τζίμι. Γεια σας κορίτσια. Ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ και σας υποσχόμαστε ότι θα απολαύσετε ένα θέαμα που όμοιο ότι δεν έχετε ξαναδεί! Τρεις άντρες έτοιμους για όλα! Και τρεις καλέ, πέντε είχατε πει! Όχι, τελευταία μας πίσω! Τέσσερις! Τέσσερις άντρες έτοιμους για όλα! Ναι! Πάω να δω αν οι άντρες μας είναι έτοιμοι! Πέτρος, ο μπαμπάς έπαθε λουμπά. Ευτυχώς, Παναγία! Ο Τζοτάκης μου έχει βγει με την Ηλέκτρα, οπότε την κλείδωσα κι εγώ. Κοίτα πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Πριν από λίγο ήταν μέσα στην κατάθλιψη και τώρα είναι μέσα στην τρελή χαρά που ο Τάκης έχει βγει με την αφεντική νοτή. Και κοίτα πώς θα ξαναλλάξει τώρα. Αυτό σε κοίτανε ο Τάκης. Δεν ήταν ανάγκη τώρα να έρθουμε. Παιδάκι μου, είσαι τρελός. Πρώτον, δεν πρέπει να προδώσει τους φίλους σου. Δεύτερον, το κάνεις για ιερό σκοπό. Και τρίτον, δεν θα το έκανα με τίποτα.
all the lights. Come back here, stand on that chair. Ooh, baby, that's right. You give me reason to live. 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 Tell me, baby. Σε μετρητά και 50 σε εξάμεινη επιταγή. Ελά, παιδιά, συγκλέπει η αγορά. Δεν νομίζω ότι θα δεχθεί έτσι ο Παντελής όμως. Τώρα αυτό είναι το πρόβλημα. Με είδε, ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε. Με είδε. Πώς θα το εξηγήσω εγώ τώρα όμως τη Λουκία. Σταμάτα, βρετάκι, θα τη μιλήσω εγώ τη Λουκία. Ε, μη στεναχωριέσαι, όλοι είδαμε τι έγινε. Πώς σε βούτυξε, Λισάρα. Εγώ τι έκανα, το έκανα για να σώσω την Καλτέκ, να σώσω το βίντεο κλαμπ. Εμένα ποιο θα με σώσει τώρα. Σταμάτα, μωρέ την κρίνια, θα τη μιλήσω εγώ σου λένε. You can leave your head on you. Φοβερή παράσταση, εξαιρετική. Μπράβο σε όλους. Είναι πολύ συγκινητικό που προσπαθήσετε να αγοράσετε το μαγαζί. Τι έγινε, Παντελή, ήρθε κατά συμβόλαια. Θα στεναχωρήσω, φίλε μου Θανάση. Εξάμεινη επιταγή, τα μισά λεφτά. Δυστυχώς για εσάς έχει βρεθεί αγοραστής. Αύριο το πρωί θα κάνουμε τα συμβόλαια. Γιατί είναι, Παντελή, αφού τα λεφτά τα έχουμε. Απλά θα σε εξοφλήσουμε σε 6 μήνες. Αγαπητέ μου, εγώ έχω μάθει να κάνω δουλειές μόνο με cash. Λυπάμαι. Πάντως πολύ ωραίο σοβ. Έγιο καλή, βιοχέ. Καλά, δεν φοβόσταμε πως φανεί τίποτα. Παιδιά, τζάμπα ξεβρακωθήκαμε. Για μισό λεπτό, μπορεί να μην είναι και τόσο τζάμπα. 50.000 θα μαζέψατε εσείς. Ναι, αλλά τα υπόλοιπα. Άστα τα υπόλοιπα. Παντελή μου. Θα αγοράσουμε το βίντεο κλαμπ. Θα ήθελα πολύ να το πάρετε εσείς, ρε παιδιά. Αλλά εγώ θέλω 100, όχι 50. Και ποιος σου είπε ότι έχουμε μόνο 50. 50 που μάζεψαν οι άντρες έτοιμοι για όλα και άλλα τόσα. Από τα κορίτσια του ημερολογίου. Τι, ξεβρακωθήκατε, μωρή. Ναι, αλλά και εμάς μόνο 50 μας δώσαν. Δεν με νοιάζει αν ξεβρακωθήκατε. Αφού είναι μετρητά, τι να πω. Καλωρίζει. Το βίντεο κλαμπ είναι δικό μας. Αυτή είναι η αλήθεια, η γυμνή αλήθεια. Πες μου η αγάπη.